48 ώρες λοιπόν απεργία είχαν την Παρασκευή και το Σάββατο οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για το νέο αεροδρόμιο των Σπάτων. Το τι έγινε στο αεροδρόμιο του ελληνικού και βέβαια δεν φταίει μόνο αυτός ο νεόφυτος Αργυρίου, ο ηλεκτρολόγος του αεροδρομίου που πλήρωσε την κατάσταση και τώρα βρίσκεται προφυλακισμένος με την κατηγορία ότι αναβόσβηνε τα φώτα του αεροδρομίου. Έχουμε μαζί μας σήμερα στο στούντιο τον κύριο Αλεβιζόπουλο, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Πολιτικής Αεροπορίας και τον κύριο Σωτήρη Ζαργαβατσάκη, πρόεδρο των εργοδηγών ηλεκτρολόγων της εναέριας κυκλοφορίας. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα, θέλω να πάρουμε μια γεύση από την ταλαιπωρία των επιβατών το διήμερο. Η ταλαιπωρία στον κόσμο είναι αδικαιολόγητη. Ειδικά αυτές τις μέρες δεν θα έπρεπε να γίνονται τέτοιες ενέργειες. Είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση να ξεκινάνε απεργίες χρησιμοποιώντας τους επιβάτες σαν ομήρους. Τις απεργίες τους, καλές ή κακές, να τις κάνουν άλλες μέρες. Μας έχει φάει ο υδρότας στο αεροδρόμιο. Είναι σωστό να γίνονται οι απεργίες για να εκβιάζουν καταστάσεις τέτοιες μέρες. Δύο μέρες ήρθαμε Αθήνα και αυτές τις περνάμε στα αεροδρόμια. Το να κλείνει τα φώτα του διαδρόμου προσγείωσης όταν πλησιάζουν τα αεροπλάνα, θα έλεγα ότι είναι εγκληματικό. Εφιαλτική ήταν η χθεσινή νύχτα για εκατοντάδες επιβάτες που πέρασαν από το αεροδρόμιο της Αθήνας. Οι απεργοί της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας έσβηναν τα φώτα του διαδρόμου με αποτέλεσμα να διατρέξουν άμεσο κίνδυνο εκατοντάδες άνθρωποι. Από τα ξημερώματα συνελήφθη και κρατείται στο αστυνομικό τμήμα του αεροδρομίου ο ηλεκτρολόγος νεόφυτος Αργυρίου. Γιατί σύμφωνα με τον εισαγγελέα, αναβόσβηνε αδικαιολόγητα τα φώτα του αεροδιαδρόμου, προκαλώντας τον άμεσο κίνδυνο για τα αεροσκάφη που επιχειρούσαν προσγείωση. Το απόγευμα ο νεόφυτος Αργυρίου οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και του ασκήθηκε ποινική δίωξη. Από πού να αρχίσουμε, από τον ηλεκτρολόγο, τον πατριώτη μου? Ώστε έτσι, έχουμε τον Ταλαβέρη, τον Μοχλό, κύριε Ζαρζαβατσάκη, σαν τον Πιπεριά άλλωστε. Κατεβάζουμε λοιπόν τους λωστούς και κατεβάζουμε τα φώτα. Με ποιο δικαίωμα, κύριε Ζαρζαβατσάκη, ποια ηθική, όχι ποιος κανόνας συνδικαλιστικός, ποια ηθική επιτρέπει σε ένα εργαζόμενο να θέτει σε κίνδυνο όχι την περιουσία της Ολυμπιακής, διότι την καταστρέψατε και εσείς και οι ελεκτές, που τώρα παριστάνατε το καλοκαίρι, παριστάνατε εσείς τους καλούς και τώρα δείξατε και εσείς ποιοι είστε. Με ποιο δικαίωμα θέτετε σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων? Πέστε μου, κύριε πρόεδρε των εργοδηγών ηλεκτρολόγων εναέριας κυκλοφορίας. Καταρχήν, κύριε Κακαουνάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευαισθησία. Όχι, παρακαλώ πολύ, έχει μεγάλη σημασία για μας. Για την ευαισθησία που έδειξε ο Sky να μας καλέσει και να ακουστούμε κι εμείς επιτέλους την κοινή γνώμη μετά από όσα μας καταμαρτυρούν. Τι ψέματα είναι αυτά που είπατε? Σας παρακαλώ πολύ, θα σας πω με κάθε λεπτομέρεια τι συνέβη. Σβήσατε τα φώτα. Δεύτερον, παρακαλώ, θα ήθελα να τιμήσω τον συνάδελφο, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι το εξυλαστήριο θύμα μιας κατάστασης συμφερόντων που θα σας αναπτύξω. Εσείς έπρεπε να είστε στον κόσμο. Αν μπορούσαμε, θα είμαστε εμείς, κύριε Κακαουνάκη. Και αν η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή μπορεί και έχει τη δυνατότητα να πάει μέσα τον πρόεδρο και να βγει ο συνάδελφος που δεν φταίει σε τίποτα. Μάλιστα. Σε τίποτα. Είμαι διαθέσιμος αυτή τη στιγμή να πάω στη θέση. Εσύ του είπε να τα σβήσει. Είναι μία σειρά ενεργειών. Και αν μέσα από αυτά που θα σας πω απορρέει ότι εγώ είμαι ο υπεύθυνος, βεβαίως να πάω μέσα. Ναι, για πέστε. Αλλά θα σας αποδείξω με όλη τη λεπτομέρεια ότι καταρχήν δεν υπάρχει. Καταρχήν συμφωνούμε ότι σβήσαν τα φώτα. Δεν συμφωνούμε ότι. Γιατί? Κύριε Κακαουνάκη. Τι χαλάσανε οι ασφάλειες. Αν μου επιτρέπετε. Ναι. Δεν συμφωνούμε ότι σβήσαν τα φώτα με την έννοια. Ναι. Παρακαλώ πολύ, δώστε σημασία σε αυτό που θα σας πω. Ναι. Ότι κατέβηκε κάποιος διακόπτης. Και αυτό θα σας εξηγήσω αμέσως γιατί. Απλοποιούμε ίσως κάποιες ενέργειες για να καταλάβει το κοινό. Και οι δημοσιογράφοι ίδιοι, αν μου επιτρέπετε, δεν έχουν μέχρι σήμερα κατανοήσει το λεπτό αυτό έργο έτσι ώστε να το παρουσιάσουν όπως είναι. Ακούσαμε ότι φωτίζονται αεροδιάδρομοι. Και η έννοια της λέξης αεροδιάδρομος δεν υφίσταται να φωτιστεί. Είναι ένας διάδρομος του αέρος. Άρα μιλάμε για ένα διάδρομο επίγειο. Δεύτερον, αφήστε, κύριε Ζαρζαβατσάκη, πήραν χειριστήρια της αερολογίας των δημοσιογράφων και απαντήστε μου ευθέως. Τα φώτα που έχει ο διάδρομος και διευκολύνουν τον πιλότο. Μάλιστα. Να προσγειωθούν, σβήσανε ή δεν σβήσανε? Για το συγκεκριμένο πιλότο, ναι, ή γενικά για όλες τις. Για εκείνο το περιστατικό. Για εκείνο το περιστατικό. Ναι. Εάν θέλετε, το ζουμί, ναι, της όλης της ιστορίας, ναι, είναι, ναι, ότι ο κύριος υπεύθυνος όλης αυτής της ενέργειας, ναι, είναι ο πιλότος. Είναι αυτός, ναι, ο οποίος παίρνει τη διαβεβαίωση, ναι, από τον πύργο ελέγχου, ναι, ότι δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα
στο αεροδρόμιο των Αθηνών να προσγειωθεί. Και, παρόλα αυτά, με δικιά του ευθύνη, θα εξετάσουμε αν έχουμε ευθύνες αν δεν είχαμε φωτισμό. Εσείς, λοιπόν, με δικιά λέτε... του ευθύνη κατεβαίνει. Έτσι. Εκεί εστιάζουμε. Εσείς λέτε λοιπόν ότι ειδοποιήσατε τον πύργο ελέγχου. Βεβαίως, ότι τα πολύ φώτα, ώρα νωρίτερα. Ότι τα φώτα είτε θα σβήσουν είτε βρίσκονται σε κίνδυνο. Έτσι, έτσι. Και να ειδοποιήσουν τον πιλότο ο οποίος έχει μπει στη διαδικασία προσγείωσης να μην προσγειωθεί. Όχι. Και εκείνος... Όχι, ο πιλότος είναι τουλάχιστον ένα τέταρτο μακριά από το αεροδρόμιο. Μα ένα τέταρτο με το αεροδρόμιο με 300, 400, 500 χιλιόμετρα είναι ζήτημα λεπτών. Όχι, είναι κάποια μίλια που έχει όλη τη δυνατότητα να ακυρώσει την προσγείωση. Κύριε Σωτήρη μου, ο πιλότος έχει μπει στη διαδικασία της προσγείωσης, όχι, ναι ή όχι? Έχει μπει στη διαδικασία αναγνώρισης του οπτικού ίχνους του διαδρόμου. Έτσι, έτσι. Συνεπώς είναι μέσα στη διαδικασία. Είναι στη διαδικασία να δει που βρίσκεται το αεροδρόμιο. Συνεπώς. Δεν κατεβαίνει. Ποιος στέει λοιπόν γι' αυτό? Ότι ο πύργος ελέγχου του είπε μη, διότι οι συνάδελφοί μας, οι συνδικαλιστές, ένα από τα μέσα του αγώνα είναι και τα φώτα. Μη προσγειωθείς. Και εκείνος προσγειώθηκε. Εκείνος βεβαίως επιχείρησε. Έπρεπε, κατά τη γνώμη σας, όλος αυτός ο κόσμος. Και όχι μόνο αυτός, χιλιάδες κόσμος που περίμενε να φύγει, περίμενε δικούς του ή να ταλαιπωρηθεί, διότι εσείς αποφασίσατε ότι το αεροδρόμιο δεν πρέπει να πάει στα σπάτα. Διότι κοιτάξτε, πέστε την αλήθεια κάποια στιγμή και αφήστε τις ωραιοποιήσεις. Οι αρχικές σας διαφωνίες ήταν ότι εμείς δεν θέλουμε να πάμε στο αεροδρόμιο των Σπάτων, διότι είναι μακριά και τα σπίτια μας είναι εδώ. Εμείς ποτέ δεν βάλαμε θέμα όχι στην κατασκευή του συγκεκριμένου αεροδρομίου. Ποτέ. Εμείς πάντα βάζαμε το ζήτημα της χρηματοδότησης του συγκεκριμένου αεροδρομίου. Και από πού σε που εσείς θα έχετε άποψη το πώς θα... Την άποψή μας λέμε. Α, ναι. Την άποψή μας λέμε. Από εκεί και όχι, πέρα. Όχι, δεν λέτε μόνο την άποψή σας, κατεβάζετε και το διακόπτη. Θα το πούμε για το διακόπτη. Όχι. Όχι. Δεν λέω για το συγκεκριμένο. Κατεβαίνετε, καθυλώνετε τα αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα καθυλώνονται λόγω της απεργίας. Έτσι. Εντάξει, δεν διαφωνεί κανείς πάνω. Έχετε τη δύναμη, ναι. Όχι τη δύναμη, συνδικαλιστικό δικαίωμα. Μα ναι, και ο κ. Πιπεριάς αυτό είχε. Και ο λαός τελικά τον έκανε και βουλευτή. Δεν αποκλείεται τελικά αυτά τα μέσα να είναι τα πιο αποτελεσματικά και να έχουν απήχηση. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Εκείνο που ξέρω να πω είναι ότι το πρώτο που εμείς επισημάναμε προς όλους, ότι το συγκεκριμένο αεροδρόμιο έτσι όπως κατασκευάζεται το πληρώνει ο ελληνικός λαός. 510 δις, κύριε Κακαουνάκη, βάζει. Αφήστε, ο ελληνικός λαός. Δεν θέλετε να δείτε ποιος το πληρώνει? Νομίζω όμως αφορά το ποιος το πληρώνει. Αυτά αφορά τα συντεχνιακά σας. Όχι, δεν είναι συντεχνιακό. Το ποιος το πληρώνει τελικά αυτό το αεροδρόμιο. Αφήστε το πόσο θα στοιχίσει το αεροδρόμιο. Υπάρχει υπεύθυνη κυβέρνηση η οποία παίρνει τις αποφάσεις και λογοδοτεί στον ελληνικό λαό. Εάν έχει κάνει παρατυπίες ή άλλες παραλήψεις, υπάρχουν τα αρμόδια όργανα εισαγγελείς. Να πάρω να καταθέσετε μια μήνυση, να πάω ο κύριος Τσούρας και ο κύριος Λαγιώτης και όλοι για απιστία. Εσείς είστε υπεύθυνοι και υπόλογοι έναντι του όρκου που δώσατε σαν δημόσιοι υπάλληλοι να υπηρετείτε τα συμφέροντα του κόσμου. Ακριβώς αυτό έτσι κάνουμε. Αυτό όχι, κάνουμε. Δεν τα εξυπηρετείτε. Εμείς εκβιάζετε σαν δημόσιοι υπάλληλοι. Χρησιμοποιείτε τη θέση σας και εκβιάζετε τον κόσμο να δώσει λύσεις σε συντεχνιακά σας αιτήματα. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, δεν είναι συντεχνιακά. Τι είναι? Συντεχνιακά θα ήταν πράγματι αν ζητούσαμε ένα εκατομμύριο μισθό. Εμείς δεν ζητούμε μισθό. Εμείς ζητούμε κατοχύρωση της εργασίας μας. Ναι. Διότι γνωστό είναι στην αρχή. Δημόσιοι υπάλληλοι. Αλλά στην αρχή είπατε ότι εμείς δεν θέλουμε να πάμε στα σπάτα. Ναι, εκεί από εκεί ξεκινήσατε. Όχι. Κύριε Αλεβιζόπουλε μου, για όνομα του Θεού. Λάθος. Αφού μαζί μου μιλάγαμε. Ακριβώς. Και κάποια στιγμή μου λέτε, κύριε Κακαουνάκη, αυτό δεν περπατάει. Η αλήθεια είναι αυτή και μας παρεξηγήσατε και να το αλλάξουμε. Και καλά ποιον κάνατε αλλάξω και το αλλάξατε. Το σύνδημα. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτό δεν το πάγω. Καλά. Καταρχήν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Ότι το σημερινό αεροδρόμιο θα το λειτουργήσουν Γερμανοί. Εξειδικευμένοι πάλι. Γιατί, κύριε Κακαουνάκη? Αφού το φτιάχνει μαζί με Έλληνες. Μαζί με Έλληνες. Μπορεί να μην χρειάζεται 600-700. Πόσους? Δεν ξέρω, μπορεί να χρειάζεται μόνο 100. Αυτό είναι το τίμημα δυστυχώς της τεχνολογίας. Αυτό πληρώσανε και οι εφημερίδες, αυτό που θα πληρώσανε και οι σταθμοί. Την τεχνολογία την πληρώνουμε όμως. Έτσι είναι. Αλλά όχι όμως και στην εργασία, αφού έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό να λειτουργεί στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο, στην τεχνολογία πληρώνουμε το Γερμανό να έρθει να το κατασκευάσει. Του τα σκάμε. Βάζει μόνο 54 δις και παίρνει το 45% των μετοχών. Και ερχόμαστε εμείς ανεργαζόμενοι και λέμε, γιατί κύριοι, αφού έχουμε λεφτά, αφού εμείς το φτιάχνουμε, εμείς οι Έλληνες. Όταν λέω εμείς οι Έλληνες. Ναι, ναι. Εκεί ακριβώς υπάρχει διάσταση της χρηματοδότησης. Δεν το φτιάχνετε 600, τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων, τα οποία εσείς όμως ταλαιπωρείτε, κύριε. Ακριβώς, είπα εμείς οι Έλληνες. Εσείς με ποιο δικαίωμα λοιπόν, για να εξυπηρετηθεί μια κατάσταση όπως τη λέτε εσείς, ταλαιπωρείτε και εκβιάζετε τα 10 εκατομμύρια και μάλιστα
σε μέρες γιορτής. Δεν είναι υπέρ του ελληνικού δημοσίου αυτός ο αγώνας τον οποίο κάνουμε, όχι, κύριε Καγκαλουδάκη. Όχι, τον κάνετε σε λάθος. Να σώσουμε αυτό το αεροδρόμιο να είναι ελληνικό. Τον κάνετε, κύριε Αλεβιζόπουλε, σε λάθος χρόνο. Δεν νομίζω. Εισπράτετε μόνο την οργή και εμένα αυτή τη στιγμή με αναγκάζετε σαν δημοσιογράφο να παίρνω θέσεις εναντίον σας, ενώ σε πολλά πράγματα μπορώ να συμφωνώ μαζί σας. Η οργή μου όμως είναι τόση, διότι ταξίδεψα και εγώ 2,5 ώρες. Και δεν εξοργίζομαι, γιατί εξοργίστηκα και το καλοκαίρι από τους ελεκτές. Άλλοι πάλι αυτοί τρομοκράτες, διότι αυτό είναι τρομοκρατία, κύριε. Εσείς δεν διαφέρετε από τον τρομοκράτη που παίρνει. Σας παρακαλώ. Σας με συγχωρείς πάρα πολύ. Όχι, και τρομοκράτες.